Να πούμε καταρχήν στην Αθήνα. Έχουμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Βεβαίως, 6 με 13 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Η άνεμη σε ελληνικό και σε νότιο ευωϊκό 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 6 έως 8, ακόμα και 9 μποφόρ σε περιοχές του Καβοντόρα αύριο. Η θερμοκρασία φτάνει δηλαδή 13 βαθμούς. Δηλαδή θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Βεβαίως θα έχουμε προβλήματα και αύριο και μεθαύριο. Στο Αιγαίο γενικότερα θα φτάσουν τα μποφόρ, η ένταση των ανέμων θα φτάσει ακόμα και τα 10 μποφόρ τοπικά. 6 με 8 μποφόρ. Οι ρηπές των ανέμων όμως θα φτάνουν ακόμα τα 9 με 10 μποφόρ. Άρα ιδιαίτερη προσοχή στα δρομολόγια. Και πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Να πούμε γενικά πολύ γρήγορα για την Αττική αύριο ότι θα φτάσουν 13 βαθμούς. Περιμένουμε ακόμα και χιονοπτώσεις στην Πάρνη, θα πάνε από τα 1200 μέτρα περίπου και αρκετές βροχοπτώσεις στα βόρεια και ανατολικά μετά το μεσημέρι, έτσι όπως δείχνουν τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία. Από την εβδομάδα τώρα που έρχεται, Δευτέρα και Τρίτη, μπορούμε να περάσουμε στη χάρτη με την Δευτέρα να δούμε τις γενικές γραμμές τι θα επικρατήσει. Βροχοπτώσεις σε περιοχές της Θεσσαλίας, κεντρικής ανατολικής Θεραίας και της Εύβοιας, ανατολικής Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη προσοχή στους τηλεθεατές μας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και μένουν σε περιοχές των Κυκλάδων, της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, πραγματικά και τοπικές καταιγίδες πάρα πολύ έντονες και ισχυρές στις περισσότερες περιοχές του Νότιου Αιγαίου. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή εκεί. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί πάλι σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Βλέπετε ελάχιστες θερμοκρασίες της τάξης των μείον 4 βαθμών Κελσίου, μείον 6 στην βορειοδυτική χώρα, μείον 4 στα κεντρικά, μείον 3 στα υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές και 5 με 6 βαθμούς ελάχιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε πολύ κρύες μέρες τις επόμενες 2 με 3 μέρες. Και από ό,τι μας λέτε και Τρίτη και Τετάρτη, κάπως έτσι θα συνεχιστεί το σκηνικό. Θα συνεχιστεί 7 με 9 μποφόρ, βλέπετε στο Αιγαίο και γενικά και η Τρίτη έτσι θα κυλήσει σαν κατάσταση με κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις στα ανατολικά υπηρετικά και στην νότια χώρα. Φαίνεται από την Τρίτη το βράδυ σιγά σιγά οι άνεμοι να εξασθενούν. Μιλάμε για άνοδο θερμοκρασίας. Μικρή άνοδο θερμοκρασίας από την Τρίτη, από Τετάρτη ουσιαστικά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και σε γενικές γραμμές οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν στα νοτιότερα μέρη του Αιγαίου, εκεί που θα έχουμε καταιγίδες τις τελευταίες μέρες. Χιονοπτώσεις όλο το επόμενο διήμερο, να πούμε ότι θα εκδηλώνονται σε περιοχές της κεντρικής Θεραίας Θεσσαλίας, στα ορεινά της Πελοποννήσου, ακόμα και στα ορεινά της Κρήτης. Πάνω από τα 1200 με 1300 μέτρα υψόμετρα. Μιλάτε για μεγάλο υψόμετρο. Στην Κρήτη, πάνω από τα 1700 με 1800 μέτρα. Σίγουρα θα ασπρίσουν πολλές κορυφές των βουνών.